Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς τη σύλληψη δύο ατόμων προέβησαν οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς. Η Ελένη Ψωμαδάκη βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη λοιπόν περιστατικό με ναρκωτικά και επιτυχή κατάληξη από την αστυνομία με τη σύλληψη δύο ατόμων. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας πάταξης διασυνοριακού εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, δύο υπήκοοι Αλβανίας και συγκεκριμένα ένας 25χρονος και μία 17χρονη για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκαν τα δύο αυτά άτομα σε περιοχή του Άργους Ορεστικού και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους, το οποίο οδηγούσε ο 25χρονος και επέβαινε η 17χρονη, βρέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 60 συσκευασίες με εκατέργαστη κάναβη βάρους 32 κιλών και 850 γραμμαρίων, τις οποίες τα δύο αυτά άτομα κατήχαν και τα μετέφεραν προς το εσωτερικό της χώρας. Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με την κακουργηματική σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς. Πολύ καλή δουλειά λοιπόν και από τους άνδρες της ΟΠΔΕ και της δίωξης ναρκωτικών που κατάφεραν ένα ακόμη πλήγμα στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Είχαμε όμως, Ελένη, εξελίξεις και σε μία ακόμη υπόθεση που αφορούσε στην εξαπάτηση ενός ηλικιωμένου άνδρα στην Καστοριά. Έχουμε και εκεί μία επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Θα μας πεις τι αναφέρει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Προφανώς έχουμε κάποιο ζήτημα. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελένη Ψωμαδάκη. Να πούμε ότι είχαμε λοιπόν την ταυτοποίηση μιας δράστηδος σε σχέση με την υπόθεση εξαπάτησης 85χρονου, από τον οποίο κατάφερε να αποσπάσει 400 ευρώ η 29χρονη, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα στοιχεία της αστυνομίας. Έχουμε την Ελένη να με ενημερώσει το κοντρόλ. Έχουμε λοιπόν την Ελένη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Ελένη. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας κλοπή που διαπράχθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Καστοριά και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος μιας 29χρονης Ελληνίδας. Από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι η 29χρονη αφαίρεσε από 85χρονο με τη μέθοδο της απασχόλησης το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας. Μάλιστα, Ελένη. Έχουμε λοιπόν αρκετά κρούσματα που απασχολούν το αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι έχουμε και νέα στοιχεία για τις υποθέσεις τηλεφωνικής εξαπάτησης. Συνεχίζονται δυστυχώς, συνεχίζεται η δράση κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι προσπαθούν μέσω τηλεφωνικής εξαπάτησης και ισχυριζόμενοι ότι το όχημα του υποψήφιου θύματός τους έχει εμπλακεί σε τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος, προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σε όλους τους πολίτες να ζητούν και στοιχεία για την κλίση την οποία λαμβάνουν, αλλά και βέβαια να μην δίνουν κανένα στοιχείο για τα δικά τους δεδομένα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στον κλάδο της Γούνας, καθώς ξεκίνησε σήμερα το πρωί το πρώτο Fair Shopping Festival, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, ο Προφήτης Ηλίας. Προσδοκία όλων φυσικά είναι να γίνουν οι όσο το δυνατόν περισσότερες εμπορικές πράξεις. Στους ρυθμούς του πρώτου Fair Shopping Festival θα ζει από σήμερα και για 4 μέρες η Καστοριά. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, ο Προφήτης Ηλίας, στο κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουν 54 εκθέτες. Το πρώτο Fair Shopping Festival είναι γεγονός. Έχει περίπου μία μισή ώρα που έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει τις φύλες του για να υποδεχτεί τον κόσμο. Ήδη έχουμε τις πρώτες αφήξεις των εμπορικών επισκεπτών, κυρίως από την περιοχή της Ουκρανίας, τους οποίους τους είχαμε από εχθές το βράδυ εδώ στην Καστοριά, και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων, καθώς και της πτήσεως τσάρτερ που φτάνει στο αεροδρόμιο του Άργους Ορεστικού στις 2:25 το μεσημέρι.
Εν αναμονή λοιπόν των εμπορικών επισκεπτών, είμαστε όλοι εδώ κατάλληλα οργανωμένοι για να γίνουν και οι πολυπόθητες εμπορικές πράξεις για τις οποίες έχει προγραμματιστεί αυτή η εκδήλωση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι να γίνουν κάποιες δουλειές. Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται συγκεκριμένη, εκτός πλην μάλλον της Διεθνής Έκθεσης Γούνας. Άρα ό,τι γίνει είναι προς θετική κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι μία πόλη και μία περιοχή ζει σε ρυθμούς Γούνας αυτό το τετραήμερο, ζει σε ρυθμούς Fair Shopping Festival και αυτό είναι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Καταρχήν θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν έμπρακτα συμμετέχοντας σε όλες τις δράσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Γονιδιών Καστοριάς, πόσο μάλλον σε μία πρώτη εκδήλωση και όταν οι συνθήκες της Γούνας δεν είναι και τόσο καλές. Εκφράζουν λοιπόν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στις δράσεις αυτές που διοργανώνουμε και οι προσδοκίες, δεν υπάρχουν μάλλον κάποιες προσδοκίες καταρχήν. Ο σκοπός ήταν να στηρίξουμε αυτή την εκδήλωση καταρχήν και να στηρίξουμε όλοι μαζί τον τόπο μας. Και όταν μιλάμε για 52 γνωπητικές επιχειρήσεις σε τέτοιες συνθήκες που διανύει ο κλάδος, όπως είπα και πριν, και σε μία εκδήλωση χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο ή χωρίς να υπάρχουν κάποιες στάνταρ προσδοκίες ή στόχοι, σίγουρα είναι πολύ ικανοποιητική. Είσοδος με πληρωμή είναι για όλους, πλην των εμπορικών επισκεπτών που έχουν έλθει από το εξωτερικό και έχουν καλυφθεί με τα έξοδα του Συνδέσμου Γονιδιών. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμπορικοί επισκέπτες και από την περιοχή μας, αλλά και από άλλες περιοχές οι οποίοι εξακριβωμένα είναι εμπορικοί επισκέπτες, δηλαδή έρχονται για αγορές, περνάνε ελεύθερα. Εμείς με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να περιορίσουμε την έλευση κάποιων ατόμων, οι οποίοι κατά την άποψή μου δεν έχουν δουλειά στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και αυτό δεν είναι επιλογή δική μας ως διοίκηση, αλλά είναι αίτημα των εκθετών, οι οποίοι αυτές τις μέρες, αλλά και τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται η Διεθνής Έκθεση Γούνας, θέλουν να είναι απορροφημένοι και απασχολημένοι μόνο με τη δουλειά τους. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουν την ουσία και όχι όλα τα υπόλοιπα. Το αεροσκάφος τώρα, το οποίο μετέφερε τους Ρώσους εμπορικούς επισκέπτες από τη Μόσχα, έφτασε στις 2.30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Αριστοτέλης του Άργους Ορεστικού με την πρώτη πτήση τσάρτερ μετά από πολλά χρόνια στην περιοχή της Καστοριάς. Τους εμπορικούς επισκέπτες υποδέχθηκαν ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, ο Προφήτης Ηλίας. Η πτήση τσάρτερ από Μόσχα προς Καστοριά είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλες, με μοναδικό στόχο την οικονομική ανάπτυξη της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, ο Προφήτης Ηλίας, Γιάννης Κορεντζίδης. Το αεροσκάφος με τους Ρώσους εμπορικούς επισκέπτες προσγειώθηκε στο αεροδρομίο Αριστοτέλης του Άργους Ορεστικού στις 2.30 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Καστοριάς, η διεθνής πτήση τσάρτερ που είχαμε προγραμματίσει και παλεύαμε για αυτήν χρόνια, αλλά και τους τελευταίους 2 μήνες πολύ έντονα ως διοίκηση Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς, πλέον είναι γεγονός. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα αυτή τη στιγμή. Είμαστε φωτισμένοι, πραγματοποιείται ένα όνειρο πολλών ετών και αυτή θα ήθελα να πω ότι είναι μόνο η απαρχή για να συνεχίσουν και άλλες τέτοιες πτήσεις που στόχο έχουν αυτό που τονίζουμε πάντα, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των δημοτικών της περιοχής μας, αλλά σε επέκταση και την οικονομία και την προβολή του τόπου μας, της Καστοριάς και της ευρύτερης περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορούμε να πούμε πλέον και να ευχαριστήσω, θα ήθελα ιδιαίτερα, όλους όσους συνέβαλαν από την αεροπορική εταιρεία, από την αστυνομία, από τη βουλευτή μας, την κυρία Τελιδωρίδου, από τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Βαρλαγιάννη. Βέβαια θα βγει και ευχαριστήριο αλλά και δελτίο τύπου για όλους όσους συνέβαλαν στη συγκεκριμένη πτήση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία άλλη φορά όλους αυτούς, όλους τους γνωπιούς που συμμετέχουν σε αυτό το πρώτο Fair Shopping Festival
και βλέπουμε έμπρακτα ότι η προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Τώρα πρώτο Θεός να πάει λίγο καλά και να είσαι σίγουρο ότι έχουμε να πούμε πολλά μετά. Ας πάει, ας βάλει ο Θεός στο χέρι, να πάνε όλα καλά. Ο Πρόεδρος, όταν λέει ότι αυτό είναι η αρχή, σημαίνει ότι έρχεται συνέχεια με αεροπλάνα, με ανάλογες πτήσεις. Έρχεται συνέχεια με πολλά φεστιβάλ, με πολλά αεροπλάνα, απ' όλα. Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γνωπιών, τον κύριο Κορεντζίδη, προκειμένου να μας δώσει μια σφαιρική εικόνα της πρώτης ημέρας του πρώτου Fair Shopping Festival. Κύριε Κορεντζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αντιλαμβάνομαι βέβαια πως υπάρχει αρκετή κούραση. Από την άλλη πλευρά, ελπίζω τα όσα έγιναν σήμερα και τα όσα καταγράφησαν να σας δίνουν το κουράγιο και την ικανοποίηση που περιμένετε, για να πούμε ότι αυτός ο θεσμός ξεκίνησε με το δεξί για να συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες σε υψηλούς ρυθμούς. Έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε. Δηλαδή όταν έχουμε καλά αποτελέσματα, όταν όλα είναι αισιόδοξα, υπάρχει θετικό κλίμα, υπάρχει θετική άβρα, υπάρχουν καλές προσπάθειες, η κούραση φεύγει και παίρνει τη θέση της αισιοδοξία και η ελπίδα. Να δούμε λοιπόν ως προς τα αποτελέσματα τι είχαμε για σήμερα, για την πρώτη ημέρα. Είδαμε βέβαια και τα ρεπορτάζ. Εάν έχουμε, κύριε Κορεντζίδη, και έναν συνολικό αριθμό επισκεπτών για την πρώτη ημέρα και να δούμε βέβαια τι έγινε και με την πρώτη, μετά από πολλά χρόνια, πτήση τσάρτερ που προσγειώθηκε στο Αριστοτέλης. Αυτή η πρώτη μέρα λοιπόν ήταν κάπως παράξενη, ιδιαίτερη. Διότι ξεκίνησε ένα γεγονός για πρώτη φορά. Από την άλλη πλευρά είχαμε την έλευση εμπορικών επισκεπτών κάποιων, ορισμένων δηλαδή σήμερα. Η πτήση τσάρτερ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, ήταν στις 2.30 το μεσημέρι, οπότε κάποιοι πελάτες εμπορικοί επισκεπτές ήταν κουρασμένοι και μετακινήθηκαν απευθείας στο ξενοδοχείο τους για ξεκούραση, και είναι λογικό αυτό. Αν υπολογίσουμε ότι κάποιοι από αυτούς πήραν και άλλες πτήσεις από την μακρινή Σιβηρία, δηλαδή έκαναν μία πτήση 5 ωρών από Σιβηρία προς τη Μόσχα και στη συνέχεια επιβίβαση το αεροπλάνο για να... Από Μόσχα για Καστοριά. Άλλες 3,5 ώρες, καταλαβαίνετε την κούραση και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, κύριε Κορεντζίδη, λοιπόν, και είχα σκοπό να σας ρωτήσω και εγώ, γιατί σημειώθηκε, καταγράφηκε ότι δεν έφτασαν όλοι οι επισκέπτες, οι Ρώσοι, στο εκθεσιακό κέντρο, γεγονός το οποίο βέβαια δημιούργησε και κάποια ερωτηματικά και κάποιες υπόνοιες ότι μπορεί να υπήρξε κάποια άγρα πελατών, κάποια μετακίνησή τους σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Όχι, θα σας το εξηγήσω και αυτό. Απλώς νομίζω είναι λογικό και κατανοητό από όλους ότι μια τέτοια κούραση χρειάζεται και ξεκούραση για να τους έχουμε καλύτερα και πιο δυναμικούς τις επόμενες ημέρες. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή και το Σάββατο, θα είναι δύο ημέρες οι οποίες θα έχουμε πληρότητα. Διαβεβαιώνεται δηλαδή ότι δεν υπήρξε κρούσμα του να φύγει κάποιος από τους επισκέπτες. Αυτό ήθελα να σας εξηγήσω, ότι από τη στιγμή που συμμετέχει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, των γνωπητικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, σχεδόν όλες, το 90%, το 95% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με καταστήματα λεμικής βρίσκονται εντός του κτηρίου. Οπότε να γίνει άγρα πελατών προς τα πού. Δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις είναι μέσα. Οπότε δεν έχει να κάνει με αυτό, όσο με την κούραση που υπήρχε λόγω των συνεχών πτήσεων. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο θα έχουμε την έλευση όλων των εμπορικών επισκεπτών για δύο μέρες γεμάτες, μαζί με το full πρόγραμμα, δηλαδή με τα show, με τις επιδείξεις, σύν όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν. Η πρώτη μέρα βέβαια, αυτή που λέμε, που είπα στην αρχή, η περίεργη, η παράξενη, ξεκίνησε πολύ ικανοποιητικά. Είχαμε καταγραφεί 174 εμπορικών επισκεπτών από διάφορες χώρες και βέβαια με το σύστημα που έχουμε εφαρμόσει και από την έκθεση του Μαΐου μπορούμε να καταγράψουμε και τις ώρες, το χρονικό διάστημα που παρέμειναν μέσα στο κτίριο. Εκτός από δηλαδή, την Ουκρανία και τη Ρωσία, εκτός από τους επισκέπτες που φέρατε εσείς δηλαδή ως Σύνδεσμος Γνωπιών, κύριε Κορεντζίδη, είχαμε επισκεψιμότητα και από άλλες περιοχές και από ποιες ήταν αυτοί οι επισκέπτες? Ναι. Το αισιόδοξο είναι και το άκρως ικανοποιητικό είναι ότι είχαμε εμπορικούς επισκέπτες και από την Κίνα και από την Τουρκία αλλά και από Ιταλία. Δηλαδή από κάποιες γείτονες χώρες και από κάποιες βαλκανικές.
πολύ ικανοποιητικό, γιατί έγινε, στοχεύσαμε διαφημιστικά ως προς την, με την άποψη δηλαδή της προβολής. Η προβολή δηλαδή έγινε στοχευμένα και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Εμπορικές πράξεις ήδη άρχισαν να γίνονται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν πάμε όμως εκεί, κύριε Κορετζίδη. Από τους 174 εμπορικούς επισκέπτες, πόσοι ήταν αυτοί που ήρθαν ανεξάρτητοι, χωρίς δηλαδή τη δική σας οικονομική υποστήριξη? Περίπου στους 50 ήταν αυτοί που 50. Ήρθαν από μόνοι τους. Μάλιστα. Ναι. Είναι ένας αριθμός ο οποίος ακούγεται καλά, νομίζω. Καλώς, βέβαια. Όταν μιλάμε για μια πρώτη εκδήλωση, όταν μιλάμε για μια κατάσταση στον κλάδο που δεν είναι και τόσο καλή, βλέπουμε ότι στηρίζουν έμπρακτα και οι εκθέτες, αλλά και οι εμπορικοί επισκέπτες, αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τον Σύνδεσμο Γονοποιών Καστοριάς. Από εκεί και πέρα, άμα θέλετε να πάμε και στο κομμάτι των εμπορικών πράξεων. Βεβαίως, και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, κύριε Κορετζίδη, πρώτα, αν μιλάμε για καθαρά πωλήσεις λιανικής πώλησης, δηλαδή διαδικασίες, ή αν μιλάμε και για παραγγελίες, έτσι. Έγιναν και τα δύο είδη πωλήσεων, δηλαδή και λιανικής και χονδρικής, και ξεκίνησαν και από νωρίς. Μάλιστα, κάποιοι συνάδελφοι έχουν πάρει παραγγελίες για να μπορέσουν να τις πραγματοποιήσουν στη συνέχεια. Πράγμα που μας γεμίζει με ικανοποίηση, όπως σας είπα, και με αισιοδοξία. Μάλιστα. Ξεκίνησε δηλαδή θετικά το πρώτο Fair Shopping Festival. Και όταν με ακούτε και εμένα προσωπικά να μιλάω έτσι, που κρατάω πάντα ως συνήθως, δηλαδή χαμηλούς τόνους, νομίζω ότι ήταν αρκετά ικανοποιητικό και είναι και μια ηθική ικανοποίηση για όλες τις προσπάθειες αυτές που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα από όλη τη διοίκηση. Βέβαια, κύριε Κορετζίδη, τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι εκθέτες, με τους οποίους φυσικά και θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες και εμείς, για να μας πούν και αυτοί τις απόψεις τους. Και... Οι κύριοι εκφραστές των αποτελεσμάτων. Τώρα, κύριε Κορετζίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα ως προς την διεξαγωγή του φεστιβάλ. Κάποιοι προσπάθησαν ενδεχομένως να βάλουν εμπόδια. Ενημερωθήκαμε ακόμη και για το θέμα της πτήσης, ότι και εκεί δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα σε σχέση με την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι μέχρι ένα σημείο δεν ήσασταν σίγουροι κι εσείς αν θα καταφέρει να προσγειωθεί το αεροσκάφος στο Αριστοτέλης, για λόγους που δεν ξέρω ποιοι ακριβώς μπορεί να είναι. Καλύτερα αυτό να το αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι γίνεται κάτι εορταστικό στην πόλη μας, στην περιοχή μας. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση δίνει την αισιοδοξία και την ελπίδα για να ανασάνουν οι γονοποιητικές επιχειρήσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχουν ξεπεραστεί τα πάντα και έχουν πραγματοποιηθεί όλα όσα είχαμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο. Τα υπόλοιπα θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια και πιστεύω ότι θα είναι μια κακή παρένθεση. Θεωρείτε ότι κάποια από αυτά μπορεί να έγιναν, δεν χρειάζεται να πούμε για τη φύση αυτών των προβλημάτων, αλλά ότι κάποια από αυτά μπορεί να έγιναν και εσκεμμένα, κύριε Κορετζίδη? Δεν το γνωρίζω, αλλά... Εντάξει, δεν το αποκλείεται. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι όλα έχουν επιληθεί και όλα βαίνουν καλώς. Μάλιστα. Τώρα, αύριο βέβαια θα γίνει και η πρώτη επίδειξη μόδας, η επίδειξη των προϊόντων των γουνοποιών. Είδαμε βέβαια και τον χώρο που έχετε διαμορφώσει για την συγκεκριμένη επίδειξη. Θα την παρακολουθήσουν προφανώς οι εμπορικοί επισκέπτες και θα δώσουν και αυτοί το δικό τους στίγμα για αυτά που βλέπουν, εάν τους ενδιαφέρουν, εάν τους αρέσουν ή εάν θέλουν να προχωρήσουν και σε περαιτέρω κινήσεις με τους γουνοποιούς, και οι κινήσεις βέβαια δεν είναι κάτι άλλο από τις εμπορικές πράξεις. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αγοραστικό ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει, μπορούν να βρουν... καλές τιμές. Να παρακαλέσω το κοντρόλ, να έχουμε κάποιο πρόβλημα με την εικόνα, να την αποκαταστήσουμε. Σας ακούμε, κύριε Κορετζίδη. Ναι, υπάρχει καλό πνεύμα, θετικό πνεύμα. Υπάρχουν, πιστεύω, μεγάλη πληθώρα και εμπορευμάτων, αλλά και από επιστημών είναι όλα καλά. Οπότε βρίσκουν μια ευκαιρία αυτοί οι αγοραστές, οι εμπορικοί επισκέπτες μας, να κάνουν τις αγορές που θέλουν και σε ένα κομβικό σημείο, θα έλεγα, μια και είναι το ξεκίνημα τη σεζόν. Τη χειμερινή σεζόν για τις αγορές της Ρωσίας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε αύριο
και μεθαύριο τις επιδείξεις, οι οποίες βέβαια, δεν είναι... να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για καινούργια κολεξιόν. Ουσιαστικά είναι για το κλείσιμο της προηγούμενης περίοδου, που έχει χαρακτηριστεί μάλιστα και σαν εκπτωτικής διαδικασίας φεστιβάλ. Ναι, εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε έτσι, ούτε το ονοματίζουμε έτσι. Εμείς το κάναμε ως μια γιορτή. Θέλουμε να είναι μια γιορτή για το ξεκίνημα της χειμερινής σεζόν και βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Θα έχουμε λοιπόν τις επιδείξεις αυτές, οι οποίες δεν θα είναι υπό τη μορφή του γκαλά, του καθιερωμένου γκαλά που γίνεται στις εκθέσεις. Θα είναι μια παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών κομματιών, ετοίμων ενδυμάτων που έχει κάθε επιχείρηση. Οπότε δεν θα είναι κάτι χρονοβόρο, θα είναι σύντομο. Θα έχει τρία έτοιμα ενδύματα η κάθε επιχείρηση και στη συνέχεια θα προβούν οι επισκέπτες για τις αγορές τους. Τώρα κύριε Κορετζίδη, γιατί στην προηγούμενη έκθεση είχαμε συζητήσει ότι υπάρχουν και κάποια αρνητικά φαινόμενα από πλευράς των αγωνοποιών, οι οποίοι κάποιοι από τους οποίους μάλλον ρίχνουν πάρα πολύ τις τιμές, με αποτέλεσμα και να κρίνεται μη βιώσιμη μια τέτοια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, αλλά και από την άλλη ότι παρασύρει όλο τον κλάδο σε ουσιαστικά αρνητικά ισοζύγια. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, σε όλα τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και με τα τρόφιμα, το ίδιο συμβαίνει και με τα ρούχα και με τα ενδύματα και με όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Από εκεί και πέρα όμως εμείς πρέπει να σταθούμε σε ένα γεγονός, ότι η Ούνα είναι ένα είδος πολυτελείας και θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας, βέβαια, ανάλογα με τις αγορές που κάνει, σίγουρα κοιτάει, αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά ο κάθε γουνοποιός αποφασίζει, παίρνει τις αποφάσεις του και αναλόγως πράττει. Ναι, σίγουρα είναι ελεύθερη αγορά, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν και να κάνει οτιδήποτε. Απλά ότι αν φτάσουμε σε σημείο να χάσουμε και την υπεραξία του προϊόντος, τότε προφανώς δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε όλο τον κλάδο και όχι μόνο σε μια ατομική επιχείρηση. Εντάξει, εγώ είπα ότι είναι ένα είδος πολυτελείας, εκεί πρέπει να σταθούμε και πρέπει να διαφυλάξουμε την αξία του. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Βέβαια θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα τις επόμενες ημέρες, κύριε Κορετζίδη. Θα δούμε και τις αντιδράσεις των επισκεπτών που μας ενδιαφέρουν φυσικά. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η γιορτή, όπως την ονομάσατε κι εσείς, της Γούνας, μας δώσει και ένα στίγμα του τι θα συμβεί για τους επόμενους μήνες, που είναι η κύρια σεζόν. Εν αρχή θα μας δώσει ένα στίγμα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξετάσουμε και τους υπόλοιπους παράγοντες, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που θα υπάρξουν για τον επερχόμενο χειμώνα, αλλά και η κατάσταση των αγορών από τις τιμές των πρώτων υλών μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα κύριε Κορετζίδη, απλά επειδή συζητούσαμε αρκετά το προηγούμενο διάστημα ότι ο κλάδος παγκοσμίως δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς ως Δυτική Μακεδονία δεδομένης της οικονομικής κρίσης της Ρωσίας. Και βέβαια είχαμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και προσανατολισμό. Τα συζητήσαμε πρόσφατα και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γούνας, τον κύριο Κοσμίδη. Άρα λοιπόν, εντάξει, σίγουρα παραμένουμε και έχουμε ως κύρια αγορά μας την Ρωσία και την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, σιγά σιγά προφανώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να πάμε και αλλού, σε άλλες περιοχές, για να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο την ομπρέλα μας. Σίγουρα αυτό πρέπει να γίνει, αλλά και ο κάθε επιχειρηματίας ατομικά πλέον κοιτάει πώς θέλει να προωθήσει το εμπόριευμά του και σε ποιες αγορές θέλει να το προωθήσει, οπότε και ανάλογα κινείται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση, θα έλεγα, όχι τόσο απογοητευτική από την αγορά της Ρωσίας όπως ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία μάλλον δύο χρόνια που ήταν απογοητευτική. Πάμε λίγο σε λίγο καλύτερες συνθήκες. Βλέπουμε ότι σταθεροποιούνται κατά κάποιον τρόπο τα πράγματα, αφού σταθεροποιούνται και οι τιμές των πρώτων υλών. Και ανάλογα, όπως είπα και πριν, ο κάθε επιχειρηματίας θα εξετάσει από μόνος του για την επιχείρησή του ποια είναι η κατάλληλη κίνηση. Μάλιστα. Κύριε Κορετζίδη, να ευχηθούμε καλές δουλειές σε όλους τους γουνοποιούς που συμμετέχουν στην έκθεση, στο πρώτο Fair Shopping Festival. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μείνουν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις και τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς ευελπιστούμε κι εμείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο σχεδιασμός και οι δράσεις της πολιτικής προστασίας κατά τους χειμερινούς μήνες ήταν το θέμα της σύσκεψης του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το προσωπικό των υπηρεσιών και τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς είναι πανέτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τονίστηκε σήμερα στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Πρόβλημα όμως παραμένει για μια ακόμη φορά η έλλειψη χρηματοδότησης. Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια, σαν επικεφαλής πολιτικής προστασίας του νομού και υπεύθυνη πολιτικής προστασίας των Δήμων, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός και λοιποί φορείς, οι οποίοι και εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίοι επισέρχονται σε όλη αυτή τη διαδικασία και ενδεχομένως δυνητικά να μπορούσαν να συνεισφέρουν. Οι υπηρεσίες οι δικές μας, οι οποίες όπως ξέρετε το αμαξοστάσιο μας με όλα τα μηχανήματα είναι υπεύθυνο για τον αποχιονισμό τη χειμερινή περίοδο και όπως ξέρετε τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Συζητήσαμε λοιπόν όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν και ενδεχομένως τα υπόλοιπα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν το χειμώνα. Μεγάλο πρόβλημα και για τους Δήμους και για την Περιφέρεια είναι η έλλειψη χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία η οποία θα μας έλυνε τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Εκείνο που θέλω να επιστήσω την προσοχή στον κόσμο είναι ότι όταν ο καιρός αγριεύει θα πρέπει και στην κίνησή μας στους δρόμους να είμαστε προσεκτικοί και τα αυτοκίνητά μας να είναι προετοιμασμένα και όπως μας έθεσε το πρόβλημα η ΔΕΗ ενδεχομένως πολλά καλώδια να έχουν πέσει, μην πιάνουμε πεσμένα δέντρα ή σε επικίνδυνα μέρη να πως γίνει κανένα ατύχημα, να προσέξουμε. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Αντιπεριφέρειας θα σας πούνε ίσως περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξέρετε όμως ότι η Αντιπεριφέρεια είναι έτοιμη με τα μηχανήματά της, με τις υπηρεσίες της και έτοιμη να συνδράμουμε και στους Δήμους όπου χρειαστούν. Τα σχέδια εκτάκτων αναγκών υπάρχουν, επικαιροποιούνται κάθε χρόνο. Υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχουν οι προτάσεις. Όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, είχαμε προβλήματα κυρίως με πλημμυρικά φαινόμενα πέρσι. Έγιναν ιδέωσες ενέργειες, στάθηκαν για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ζητήσαμε χρηματοδότηση, η πολιτεία ανταποκρίθηκε στο βαθμό που μπορούσε. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια χρηματοδότησης. Πάνω στα σχέδια υπάρχουν, οι υπηρεσίες είναι όλες σε ετοιμότητα. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντικές, όλοι οι φορείς είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Η πολιτική προστασία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των φορέων που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιόνια και παγωνιά. Όπως κάθε χρόνο, με ευθύνη του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, πραγματοποιήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Από το Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας έστειλαν ένα έγγραφο, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει είναι το ίδιο με πέρυσι, άρα δεν έχουμε αλλαγές όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς, μας εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συνδράμουν με ό,τι μέσα έχουν. Βέβαια, το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα για όλους τους φορείς. Υπάρχει συνεργασία και σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα έτη και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα φέτος όσον αφορά την κακοκαιρία. Την πρώτη φάση της αξιολόγησης πέρασε το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που υπέβαλε για χρηματοδότηση ο Δήμος Καστοριάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την σύνταξη και κατάθεση του εν λόγω σχεδίου, τον κύριο Μιχάλη Μπινιάκο.
με τον οποίο θα συζητήσουμε για το εν λόγω ζήτημα. Κύριε Μπινιάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λούση, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να δούμε λοιπόν, κύριε Μπινιάκο, ποια είναι αυτή η εξέλιξη που αφορά στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, όπως χαρακτηρίστηκε από το δελτίο τύπου που πήραμε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά για την εξέλιξη του προγράμματος και παρά το γεγονός ότι δεν είστε πλέον στην Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείτε στενά το πρόγραμμα. Ναι, όπως είπατε και εσείς, αφορά την πρώτη φάση της αξιολόγησης. Στην ουσία έγινε ένας γενικός και εμπιστευτομένος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της διαχειριστικής αρχής, εάν αυτά που προτείναμε ήταν σύνομα και σύμφωνα με τις αρχές και τις επιταγές του προγράμματος. Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για μας που εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά και κάτω από αρκετά αντίξουσες συνθήκες, θα έλεγα, όλο το καλοκαίρι με έμφαση τον Αύγουστο. Αποτελεί μια προσωπική δικαίωση, αλλά πάνω απ' όλα αποτελεί δικαίωση και μια ευκαιρία που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά για το Δήμο της Καστοριάς. Τώρα βέβαια. Σας ακούμε. Που έχει σημασία, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, είναι η πρώτη φάση. Και φυσικά αυτό που έχει έρθει στην επικαιρότητα είναι ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια. Αναμένουμε ακόμα την επίσημη απόφαση της διαχειριστικής αρχής, η οποία θα κατανέμει τα ποσά. Και εκεί περιμένουμε να δούμε και τη βαθμολογία τη συνολική, αν και έχω υψηλοφορίες πώς περίπου έχουμε κινηθεί σαν πρόταση σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα μας τις πείτε, κύριε Μπινιάκο. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τη βαθμολογία, έχουμε νομίζω ακριβώς το ίδιο σκορ, την ίδια τιμή με το Δήμο της Κοζάνης, που πρωτοστατεί πάντα και αυτή τη φορά είναι, ας το λέγαμε, πρώτη στη λίστα. Αυτό που έχει σημασία είναι επίσης να παρατηρήσουμε ότι από τα 15 εκατομμύρια τα οποία περιλάμβανε η πρότασή μας, έχουν εγκριθεί σε αυτή τη φάση τα 12.600.000. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε υποστεί κάποιες περικοπές. Ναι, φαίνεται ότι ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια δεν έχει μπει στην πρώτη φάση της αξιολόγησης και από ό,τι μαθαίνω αυτό αφορά κυρίως παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση διάφορων δημόσιων και δημοτικών κτηρίων, κυρίως των λυκείων και των γυμνασίων που είναι εκτός της περιοχής παρέμβασης και του κλειστού γυμναστήριου της Καστοριάς. Εγώ ήρθα σε επικοινωνία και με τον συνάδελφο, τον είναι αντιδήμαρχο, τον κύριο Δαμιανού, αλλά και με υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, με τα οποία δαπανίσαμε αρκετές ώρες και ανθρωπόρες και χρόνο εργασίας πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, τους είπα τις προτάσεις μου. Με μεγάλη χαρά είδα ότι τις ενστερνίζονται και αυτοί. Και θεωρώ ότι θα πρέπει ο Δήμος Καστοριάς να προσανατολιστεί στην κατάθεση μιας ένστασης, να υποβάλουμε την ένστασή μας για αυτή την απώλεια των χρημάτων. Και πιστεύω ότι με κάποιες συντονισμένες κινήσεις θα καταφέρουμε και αυτά τα 2,5 εκατομμύρια περίπου, τα οποία δεν περιέχονται σε αυτή την κατανομή, να περιέλθουν και αυτά στην πρόταση του Δήμου της Καστοριάς. Ξέρουμε το γιατί υπήρξαν αυτές οι περικοπές, κύριε Μπινιάκο, και ρωτάω γιατί ξέρουμε το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Κάτι που σημαίνει ότι αν κόπηκαν από εμάς, μπήκανε δηλαδή κάπου αλλού και κόπηκαν από εμάς. Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία? Όχι ακριβώς έτσι. Όπως είπατε και εσείς, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Όμως διαφαίνεται να επικράτησε μια λογική την οποία προωθούσαμε εμείς σε πολιτικό κυρίως και όχι τεχνοκρατικό επίπεδο, ότι δεν θα πρέπει να κοπούν χρήματα από τόσο επίπονη δουλειά και τον πολύ καλό προγραμματισμό που φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι δήμοι έχουν κάνει. Είναι δηλαδή κρίμα και άδικο, θα έλεγα, ένας δήμος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να καταρτήσει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης να βρεθεί αντιμέτωπος με την περικοπή κάποιων κονδυλίων. Από ό,τι διαφαίνεται με το πίνακα που κυκλοφόρησε με το δελτίο τύπου, υπάρχει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού που ήταν διατεθειμένο. Αυτό ήταν μια λογική την οποία υποστηρίξαμε εμείς σε πολιτικό επίπεδο και νομίζω ότι πέρασε στη διαχειριστική αρχή και δεν ήταν αυστηρή και με την συσταλτική έννοια του νόμου να εφαρμόσει τους περιορισμούς τους οικονομικούς, που σημαίνει ότι δεν έκοψε πάρα πολλά χρήματα από τις προτάσεις, με σκοπό την όποια υπέρβαση που δημιουργείται τώρα να καλυφθεί από τις εκτόσεις που είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν, αφού πάνω από το μισό της κάθε πρότασης του κάθε Δήμου αποτελείται από τεχνικά έργα και έργα υποδομών. Άρα λοιπόν λέμε ότι εάν προχωρήσει η δημοπράτηση αυτών των έργων που έχουν προταθεί σε πρώτη φάση, μετά μπορούμε να πάμε σε μια δεύτερη φάση του προγράμματος και να γίνουν τα όσα υπολείπονται ή ενδεχομένως και άλλα ακόμη, αν είναι μεγάλα τα ποσοστά των εκτόσεων.
Ενδεχομένως να μην χρειαστεί να πάμε και σε δεύτερη φάση. Φαντάζομαι ότι και από τον νόμο δίνεται μια δυνατότητα για υπέρβαση του προϋπολογισμού. Αν δείξουν κάποια ελαστικότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες από την αρχή, νομίζω ότι τις αναμενόμενες εκτόσεις θα πέσουμε στο ακριβές ποσό του προϋπολογισμού και δεν θα χρειαστεί καν να μπούμε στη διαδικασία της δεύτερης φάσης ή της ίδιας πρόσκλησης με αυτόν τον αρχικό προϋπολογισμό. Βέβαια, μετά το 2018 που θα υπάρξει ανακατανομή και ίσως κάποια αλλαγή στη διάρθρωση του ΠΕΠ, ενδεχομένως να προκύψουν και κάποια νέα ποσά, αν αυτή είναι η φιλοσοφία της διοίκησης τότε, της περιφέρειας και της διαχειριστικής αρχής, και να δούμε κάποια καινούργια πρόσκληση. Προς το παρόν, νομίζω ότι με την πολιτική που ακολουθείτε θα είμαστε ακριβώς στα ποσά πάνω κάτω τα οποία ορίζονται αρχικώς και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και για το Δήμο της Καστοριάς. Τώρα, κύριε Μπινιάκο, βέβαια τα έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό θα είναι να θυμίσουμε, νομίζω, στον κόσμο τι αφορούν αυτές οι προτάσεις που έχουμε υποβάλει, ποιες είναι οι κυριότερες μάλλον από αυτές. Και βέβαια στη συνέχεια να δούμε ότι αφού περάσαμε σε αυτή την πρώτη φάση της αξιολόγησης, πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, πότε δηλαδή ουσιαστικά θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Ναι. Η δική μας πρόταση αποτελούνταν, όπως βέβαια ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε λόγω της διάρθρωσης της πρόσκλησης, από δύο βασικές κατηγορίες. Υπάρχουν οι υλικές επεμβάσεις, αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σαν έργα υποδομών, κατασκευαστικά και τεχνικά έργα. Στη δική μας πρόταση, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι αναπλάσεις της βόρειας και νότιας παραλίας. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το πρόγραμμα αφορά καθαρά στον αστικό ιστό της πόλης και δεν έχει να κάνει. Η περιοχή παρέμβασης έχει οριστεί οι δύο πολυδομικές ενότητες της Καστοριάς που αποτελούν το ιστορικό κέντρο της Καστοριάς. Αναφερόμαστε από τον Τολτσό μέχρι το Απόζαρι, την Ομόνια Μητροπόλεως και μέχρι την Αγορά. Δεν αφορά όλη την πόλη. Αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών και διοικητικών ορίων. Από εκεί και πέρα, όπως προείπα, είναι οι δύο παραλίες. Είναι το αρχοντικό του Χριστόπουλου, είναι η ανάπλαση των δύο πλατιών απέναντι από το Δημαρχείο. Είναι αρκετές σημειακές παρεμβάσεις που έχουν είτε πολιτιστικό είτε τουριστικό χαρακτήρα, αλλά μεταφράζονται σε έργα υποδομής, τόσο στις παραδοσιακές συνοικίες της Καστοριάς, στο Τολτσό και στο Απόζαρι, όσο και κατά μήκος της Μητροπόλεως και της πλατείας Ομονίας. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μεγάλη παρέμβαση, παρόλο που είναι έξω από την περιοχή που έχουμε ορίσει σαν το επίκεντρο των ενεργειών μας, και αφορά την περιφερειακή οδό, τη σύνδεση της Χλώης με την είσοδο έξω της Εγνατίας στον Ταϊλάκι και από εκεί στο Μανιάκι, το οποίο φαίνεται με την αιτιολόγηση και την επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησαμε ότι πέρασε το σκόπελο της εκτός περιοχής επέμβασης και δρομολογείται και αυτή να ενταχθεί κανονικά στο πλαίσιο των δράσεων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι όμως, και είναι καινοτόμο για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι ότι εκτός από τις υλικές παρεμβάσεις, τα τεχνικά προγράμματα και έργα, έχουμε αρκετές άειλες. Είναι δηλαδή διάφορες δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση τόσο της ανταγωνιστικότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και στην ανάπτυξη ενός τοπικού πλαίσιου κοινωνικής πολιτικής, με φροντίδα τόσο στον πρωτογενή τομέα υγείας, όσο και σε διάφορες άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Μπινιάκο, μέσα από αυτό το σχέδιο και εφόσον ολοκληρωθεί η υλοποίησή του, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια καινούργια όψη της Καστοριάς, να το θέσω έτσι, στο ένα σκέλος, και στο δεύτερο σκέλος να δούμε ότι κάποιοι άνθρωποι θα βρουν δουλειά, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, κάτι που είναι από τα πιο μεγάλα ζητούμενα της περιοχής μας. Αυτό ακριβώς. Άμα διαβάσετε την πρόταση, η οποία έχει σαν τίτλο, να πούμε, Καστοριά τόπος να ζεις, σαν υπέρτιτλο. Τόπος να ζεις και να δημιουργείς. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Αυτό ακριβώς είναι το όραμα. Αυτή θεωρούμε ότι ήταν η αποστολή μας σαν Δημοτική Αρχή, να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία μας στήριζουν την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Θα ήταν ίσως... η κάθε παρέμβαση έχει τη σημασία του, αλλά όσο όμορφο και να κάνουμε κάποια κτίρια ή κάποιες παραλίες, ίσως η σημασία του να απαλύνουμε την απογοήτευση και τη δυσκολία που υπάρχει σε μια οικογένεια που μαστίζεται από την ανεργία ή κάποια άλλα κοινωνικά προβλήματα, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό το σκοπό επιλέξαμε και έχουμε ρίξει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας στο να κατευθύνουμε τις δράσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό αν είχαμε περιοριστεί σε ένα γραφείο του Δήμου οι αρμόδιοι υπάλληλοι ή αντιδήμαρχοι, και γι' αυτό κάναμε
αυτά τα ανοίγματα προς όλη την τοπική κοινωνία. Αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχε και το επιμελητήριο, αλλά και άλλοι φορείς. Είναι μια ολόκληρη λίστα από διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς εταίρους. Και αν προσέξετε και το δελτίο τύπου της περιφέρειας, είμαστε η μοναδική δημοτική αρχή η οποία προχώρησε, τόλμησε και σύστησε αυτή την κοινωνική σύμπραξη, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή γνώση των προβλημάτων, αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή πρόταση των λύσεων που νομίζουμε ότι θα έχουν αποτέλεσμα στα προβλήματα που ερχόμαστε να λύσουμε. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος δεν έκατσε στο συνηθισμένο του ρόλο, αυτό του διαχειριστητέων όλων υποθέσεων, έκανε τα ανοίγματά του στην τοπική κοινωνία και νομίζω είναι μια επιλογή η οποία σε βάθος χρόνου θα μας δικαιώσει. Μάλιστα, τώρα κύριε Πινιάκο, όμως επειδή ο κόσμος σίγουρα ακούει πολλά πράγματα για χρήματα και κονδύλια, τα οποία τα βλέπει σε αριθμούς, θέλουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την υλοποίηση του σχεδίου. Ναι. Γιατί το ότι εγκρίνεται, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσό, να μην γελιόμαστε, των 13 περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε αυτή τη φάση για την περιοχή, για την πόλη της Καστοριάς, αυτή τη στιγμή είναι ένα απλό νούμερο για τον κόσμο. Θέλουμε να δούμε, λοιπόν, πότε θα ξεκινήσει, πότε προχωράμε στην υλοποίηση των πρώτων έστω δράσεων, για να πούμε ότι ναι, βλέπουμε τα ωφέλη αυτού του προγράμματος μπροστά μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, αυτή είναι η πρώτη φάση της αξιολόγησης και πολύ σύντομα υπολογίζω ότι θα έρθει και η δεύτερη φάση, στην οποία οι προτάσεις αυτές του προσχεδίου θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες, να αιτιολογηθούν μέχρι τελευταίας δεκάρας και να αρχίσει σιγά σιγά η υλοποίησή τους. Αυτό δηλαδή μας τοποθετεί χρονικά τουλάχιστον 3-6 μήνες σε βάθος χρόνου. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, αφήνω εδώ ένα αστερίσκο για να έρθουμε αργότερα να κάνω μια υποσημείωση. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά από αυτό το σημείο και μετά, θα αναμένουμε ότι κάθε πρόσκληση ανά άξονα ή ανά μέτρο δράσης από την διαχειριστική αρχή και θα αρχίσει σταδιακά η υλοποίησή του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ένα μεγάλο χρόνο πραγματοποίησης. Θα καλύψουμε γύρω στα 4-5 χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά μέσα στο 2017 κάποιες από αυτές θα ξεκινήσουν. Σίγουρα. Μετά το δεύτερο εξάμεινο του 2017 σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις και θα δούμε σταδιακά το όποιο πρόγραμμα τελικά εγκριθεί και μετά τη δεύτερη φάση, που εγώ ευελπιστώ ότι θα είναι στο σύνολό του και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτήν την προσπάθεια, θα αρχίζονται να ενδιαφέρονται οι πρώτες δράσεις υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Ναι, γιατί ουσιαστικά, κύριε Μπινιάκο, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, μάλλον έχουμε καθυστερήσει. Δεν έχουμε ξεκινήσει έργα μέχρι στιγμής από το νέο ΕΣΠΑ. Όχι μόνο σαν Δήμος Καστοριάς, σαν περιφέρεια, θα λέγαμε. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όλες οι προγραμματικές περιόδου και του 2017-2013 και η δικιά μας τώρα το 2014-2020 χαρακτηρίζονται από αυτήν τη χρονική υστέρηση στην υλοποίησή τους. Θεωρούσαμε όμως ότι αυτό το πρόγραμμα είναι μπροστοβαρές, έτσι δεν είναι? Είναι. Ότι θα άλλαζαν τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά ας το πούμε πιο λαϊκά και πιο απλά, αυτές έχουν κινηθεί ακριβώς για να ικανοποιήσουμε τους στόχους σαν περιφέρεια των δεσμεύσεων και των απορροφήσεων. Έχουν προωθηθεί σε δράσεις οι οποίες ήταν εύκολες να απορροφηθούν και να υλοποιηθούν και δεν αφορούν τόσο πολύ τις επεμβάσεις στο επίπεδο των ΟΤΑ και ειδικότερα των Δήμων. Θεωρώ όμως ότι σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έχει κάποια βελτίωση, υπάρχουν κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίηση και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και στην Καστοριά. Ήδη έχουν ενταχθεί κάποια έργα, αναφέρομαι στο πληθυστικό της Κορισσού για παράδειγμα, το οποίο πιστεύω και από ό,τι είχα μιλήσει τελευταία φορά με τον συνάδελφο και με τα υπόλοιπα στελέχη του προγραμματισμού, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε προβεί ίσως και στη δημοπράτηση του έργου και αρχές του επόμενου θα δούμε και την έναρξη των εργασιών. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πρόοδος, υπάρχει μια χρονική υστέρηση ταυτόχρονα, αλλά σχετικά πάμε καλά και ίσως από το 2017, ακόμη και στο πλαίσιο του ΕΣΒΑ, θα υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες αρχίσουν να φαίνονται στην τοπική κοινωνία. Αυτό που έχει πολύ σημασία όμως, και επανέρχομαι στον αστερίσκο που έβαλα νωρίτερα, είναι ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ συντονισμένα. Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Μπινιάκο, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από πλευράς του Δήμου για να προχωρήσει και δεν ξέρω βέβαια γιατί τώρα ανέλαβε ο
κύριος Δαμιανού την αντιδημαρχία, εάν έχει ενημερωθεί πλήρως έτσι ώστε να προχωρήσει όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Ο κύριος Δαμιανού έχει ενημερωθεί πλήρως και από μένα και από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Σήμερα μιλήσαμε πάνω από δύο φορές στο τηλέφωνο, ανταλλάξαμε απόψεις, εκφράσαμε την αλληλεγγύη και εγώ προσφέρθηκα για βοήθεια σε οποιαδήποτε φάση του σχεδίου από εδώ και πέρα χρειαστεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο στόχους να υλοποιήσουμε ταυτόχρονα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι 15 εκατομμύρια στο σύνολό τους η πρόταση και δεύτερον, να βεβαιωθούμε ότι το κάθε υποέργο και το κάθε υπομέτρο αυτής της πρότασης της συνολικής θα είναι έτοιμο όσον αφορά την ορίμανση, την αδειοδότηση και την έγκρισή του από οποιαδήποτε υπηρεσία χρειάζεται, ούτως ώστε όταν ανοίξει αντίστοιχη πρόσκληση από τη διαχειριστική, να είμαστε έτοιμοι να την υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν κύριε Μπινιάκο, αυτό θα έλεγα. Στη δεύτερη φάση, ακόμη και αν έχει εγκριθεί, εάν εμείς δεν είμαστε 100% έτοιμοι την ώρα της προκήρυξης και αργότερα της υλοποίησης, υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμα και σε βάθος χρόνου αργότερα δηλαδή, να χαθούν κάποια χρήματα. Εκεί θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και είπα και νωρίτερα σε κάποιες δηλώσεις μου το πρωί ότι ο προγραμματισμός έχει ανάγκη από στήριξη. Θα ρωτούσα σχετικά, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, κύριε Μπινιάκο. Ίσως είναι η πιο υποστελεχωμένη υπηρεσία του Δήμου. Αντιμετωπίσαμε τρομερά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών που ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, ειδικά το καλοκαίρι που είχαμε έναν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας. Έχω επισημάνει τις ανάγκες για τόνωση και ενίσχυση του προσωπικού. Ήμουν στην ευχάριστη θέση λίγο πριν γίνει η αλλαγή των αντιδημάρχων να δω μια μικρή ενίσχυση. Καταφέραμε να φέρουμε ένα νέο υπάλληλο πολλά υποσχόμενο. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα ελλείψεις και θεωρώ ότι και ο νέος συνάδελφος θα χρειαστεί σίγουρα τη στήριξη όλων, αλλά και την επιπλέον βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών, ενδεχομένως και εξωτερικών, πέρα από την υπηρεσία η οποία, και πέρα από το Δήμο Καστοριάς, ο οποίος φαίνεται ότι γενικά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ψηφίζεται ναι, δηλαδή, ακόμη και σε εξωτερικούς συνεργάτες, για να μπορέσει να προχωρήσει όλη η διαδικασία του προγραμματισμού, δεν αφορά μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλη η διαδικασία ακριβώς, όλη η διαδικασία του προγραμματισμού και ένα κομμάτι αυτού που αφορά είναι και το ΕΣΒΑ. Είναι πάει και προφανώς, κύριε Μπινιάκο, ίσως να είχαμε κάνει και περισσότερα πράγματα εάν όντως από την πρώτη στιγμή ήταν καλύτερα στελεχωμένοι είτε με εσωτερικούς είτε με εξωτερικούς συνεργάτες ο προγραμματισμός. Αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι θα είχαμε ίσως ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, λέτε πάντως ότι, ναι, δυστυχώς είναι ένας τομέας ο οποίος όμως δεν πρέπει να παραμερίζεται σε καμία περίπτωση και θα είναι πολύ κρίμα να χάσουμε έστω και 10.000 ευρώ, κύριε Μπινιάκο, γιατί οι 10.000 ευρώ μεταφράζονται και σε θέσεις εργασίας και σε απασχόληση και σε ανάπτυξη. Σίγουρα υπάρχουν, πέρα από την άμεση τόνωση της οικονομίας με το ποσό που αναφέρουμε κάθε φορά, υπάρχουν αρκετά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, είτε εισοδηματικά είτε οποιοδήποτε άλλη φύση, τα οποία προσθέτουν και σε όρους ανάπτυξης αλλά και μεγέθυνσης στην τοπική κοινωνία. Το όλο πρόγραμμα έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να αποτελέσει μια ιδιαίτερα τονωτική ένεση, ένα ιδιαίτερο τονωτικό σοκ στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε με αφετηρία τις δύο αυτές περιοχές που αποτελούν το κέντρο της παρέμβασης να αποτελέσουν ένα ξεκίνημα, μια αναστροφή της τάσης υποβάθμισης που ζούμε αυτή την περίοδο και να μπορέσουμε να πούμε και εμείς ότι κάτι κάναμε και κάτι κάνουμε για το Δήμο της Καστοριάς. Μάλιστα, τώρα κύριε Μπινιάκο, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο ως προς το σχέδιο. Σίγουρα θα το συζητήσουμε θα και το επόμενο. Για άλλη μια φορά να δώσω τα συγχαρητήρια και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που δούλεψε τόσο εντατικά το καλοκαίρι με αποκορύφωμα τον Αύγουστο. Δαπανίσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ενέργειας και της ζωής μας το μήνα αυτό, με Σαββατοκύριακα, με αργίες. Δεν ξέρω κατά πόσο αναγνωρίστηκε βέβαια αυτό, κύριε Μπινιάκο. Στο τέλος όλα αναγνωρίζονται. Ναι, αλλά να μην σας πω τώρα το μεταθάνατον βέβαια, το οποίο είναι γνωστό για τη χώρα μας. Ακόμα και αυτός είναι, και αυτή είναι μια μορφή αναγνώρισης. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά ίσως έρχονται όλα σε δεύτερη μοίρα. Το ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε σαν Δήμος Καστοριάς, σαν τοπική κοινωνία, να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες αυτές στιγμές. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να πιστεύω και η εξέλιξη των πραγμάτων αποτελεί για μένα μια προσωπική δικαίωση.
αλλά αποτελεί και μια μεγάλη αναγνώριση την οποία οφείλουμε να δώσουμε στον Κώστα τον Αντωνίου, τον Διευθυντή του Προγραμματισμού, στη Βάσο τη Βάντα και στη Χριστίνα την Ευαγγέλου, τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου. Και πάνω απ' όλα για μένα, κάτι που αποτελούσε έναν άσωστο μανίκι, τον οποίο αποκαλύφθηκε τελευταία στιγμή, στο Παναγιώτη το Μέλιο, τον Διευθυντή του ΚΕΚ, ο οποίος συνέδραμε πάρα πολύ σε αυτή τη βοήθεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ακόμα μεγάλος αριθμός τελεχών, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο βοήθησαν, αλλά νομίζω αυτή η ομάδα κατάφερε και έφερε εις πέρας μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Και να μην ξεχνάμε ότι στο παραπέντε, κύριε Μπινιάκο, καταφέραμε να καταθέσουμε το σχέδιο. Τώρα, να πάμε λίγο... Θα πω κάτι τελευταίο. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος από τους πέντε, ο οποίος στηρίχθηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. Ήταν ένα... Και δεν ανέθεσε την μελέτη σε μια... Δεν υπήρχε η παραμικρή βοήθεια από κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, ούτε σε επίπεδο μελετών, ούτε σε επίπεδο σχεδιασμού. Είναι 100% ενδογενής η προσπάθεια, στηρίχθηκε στις δικές μας δυνάμεις και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Μπινιάκο, θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον ΤΑΠ, μιας και ασχοληθήκατε και σας ακούσαμε ότι κάνατε και κάποια παρέμβαση στις τελευταίες συζητήσεις που έγιναν επί του θέματος. Αναφέρομαι βέβαια στο πολύ μεγάλο ζήτημα των ανταποδοτικών έργων του ΤΑΠ, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να είναι σε κρεμότητα σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του Δήμου Καστοριάς. Μετά από συζητήσεις σε αρκετές συνεδριάσεις και μία συζήτηση καθαρά για το θέμα αυτό. Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ πίσω στην κατάρτιση των τελικών μας προτάσεων, αν και ο ΤΑΠ βέβαια έχει μια άλλη λίστα στα χέρια του στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συνυπέγραψαν οι πέντε δήμαρχοι και χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως μνημόνιο και από κάποιους άλλους ως συμφωνία. Δεν ξέρω που βρίσκεστε σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη και έντονη συζήτηση γύρω από το θέμα του ΤΑΠ. Νομίζω δικαιολογημένα υπάρχει αυτό το έκδηλο ενδιαφέρον και ανησυχία από όλους τους φορείς και πόσο μάλλον από δημοτικούς συμβούλους. Νομίζω όλοι θα διαπιστώσουν ότι και το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που έγινε αποκλειστικά με θέμα συζήτησης της εξελίξης γύρω από το θέμα των ανταποδοτικών κυρίως του ΤΑΠ, νομίζω δεν βοήθησε. Εγώ εξέφρασα τις ενστάσεις μου τόσο ως προς τη διαδικασία και ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Έκανα μια πρόταση, η οποία εκείνη τη στιγμή απορρίφθηκε, αλλά με τα χαράς είδα ότι σε βάθος χρόνου, τις επόμενες κιόλας μέρες... Όταν... Όχι μεγάλο βάθος χρόνου. Την επόμενη μέρα, τέλος πάντων. Λίγο πιο ψύχρεμα όταν την είδαν και τη σκέφτηκαν κάποιοι άνθρωποι, τη θεώρησαν σαν καλή ιδέα. Άρα, κύριε Μπινιάκο, έχουμε αντίδραση για την αντίδραση πλέον. Δηλαδή, μιλάμε για... μία πρόταση που προήλθε από ένα μέλος της πλειοψηφίας, από εσάς, την οποία συνυποστήριξε βέβαια και η αντιπολίτευση του Δήμου Καστοριάς και συνάντησε μια στεναρή τότε αντίδραση από πλευράς του Δημάρχου και του Προεδρείου. Τις επόμενες μέρες, όπως είπατε και εσείς, υπήρξε μια αναθεώρηση της στάσης. Ακούσαμε στην τελευταία συνεδρίαση ότι ναι, τελικά θα πάμε σε ένα ξεσκαρτάρισμα και μια ιεράρχηση αυτών των προτάσεων, έτσι ώστε να μπουν και κάποιοι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Που είναι απαραίτητοι, προφανώς. Και θα έλεγα εγώ ότι από εκεί πέρα πρέπει να γίνει και μια άλλη διαδικασία που έχει να κάνει με τους πέντε δημάρχους και την περιφέρεια που συνυπέγραψαν το επιχειρησιακό σχέδιο, για να γίνει κάποια αλλαγή των προτάσεων που αυτή τη στιγμή και πάλι θα αποβρίσκονται στα χέρια του ΤΑΠ. Αυτή όλη η διαδικασία όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να μένει για πάντα σε εκκρεμότητα. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία αρκετών ανθρώπων που ασχολούνται και έχουν ίσως μια μεγαλύτερη ενημέρωση και φυσικά, όπως είπα νωρίτερα, και έκδηλο ενδιαφέρον και ανησυχία για τις εξελίξεις. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε και, αν θέλετε, σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι μας. Η πρώτη απόφαση που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη ψήφισα και εγώ. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών και κανείς δεν ρίχνει ευθύνες και κατάρες σε οποιονδήποτε. Ίσως κάποια πράγματα δεν γίνανε όπως θα έπρεπε να γίνουν. Στο χέρι μας είναι να το αναγνωρίσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να προχωρήσουμε σε ό,τι απαιτείται και χρειάζεται, ούτως ώστε να δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα. Θεωρώ, όπως είπα και νωρίτερα, ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα η κατάσταση. Καθόλου δεν έχει ξεκαθαριστεί, κύριε Μπινιάκο. Η δική μου ήταν αρκετά καλή και χαίρομαι που βλέπω την αναγνώριση μετά από κάποιο καιρό από τη μεγαλύτερη, ίσως να μην πω συνολική, πλειοψηφία των
συναδέλφων μέσα στο. Ναι, αλλά χάνουμε χρόνο, κύριε Μπινιάκο. Όταν γίνεται μία πρόταση, εκείνη τη στιγμή αντιδρούμε, λέμε μετά είναι καλή. Αυτά όλα πρέπει να προχωρούν. Δεν γίνεται να μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπινιάκος κάνει αντιπολίτευση στην ομάδα του, άρα δεν δεχόμαστε τις προτάσεις του. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή πρόταση γίνεται, όπως και αυτή η συνομιλία που είχαμε το πρωί με τον κύριο Δαμιανού και τα υπόλοιπα στελέχη, όπως και προτάσεις που κατατίθονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε αυτή είτε μια άλλη που από ό,τι κατάλαβα έφερε και αυτή κάποιες αντιρρήσεις και αντιδράσεις από κάποιους συναδέλφους μέσα στην αίθουσα, θέλω να ξεκαθαρίσω μία και καλή ότι ουδεμία πρόθεση και ουδεμία διάθεση αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση υπάρχει. Ασχολήθηκα πρώτη φορά στα 40 μου περίπου με την τοπική αυτοδιοίκηση και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τόσο τους δημότες που με ψήφισαν όσο και τον δήμαρχο που μου εμπιστεύτηκε για 2 χρόνια τη θέση του αντιδημάρχου προγραμματισμού με σκοπό να προσφέρω κάτι στον τόπο που ζω. Όχι για να το παίξω αλτρουιστής, αλλά επειδή σε αυτό το τόπο ζω εγώ, ζουν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι και οι γνωστοί μου. Όλοι αγωνιζόμαστε και όλοι συμμεριζόμαστε τις ανάγκες που έχει η τοπική κοινωνία. Με αυτό και μόνο το σκεπτικό οδηγούμε και με αυτό και μόνο. Βλέπουμε όμως, κύριε Μπινιάκο, αυτό που βγαίνει προς τα έξω σε σχέση με το ποιες είναι οι σχέσεις σας, τον πρώην, όχι μόνο οι δικές σας, σχεδόν όλων μάλλον των πρώην αντιδημάρχων, με την Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο, με τους άμεσους συνεργάτες του, δεν είναι η καλύτερη δυνατή και έχουμε πολλά παραδείγματα που μπορούμε να σας αναφέρουμε. Σε σχέση με αυτό. Παραδείγματα και δεν χρειάζεται να τα αναφέρετε. Εγώ τα ξέρετε, είναι γεγονότα. Ακριβώς. Τα ξέρω, τα έχω ζήσει κιόλας. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αυτό όμως δεν είναι ίσως το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους. Ναι, κύριε Μπινιάκο, όμως όταν η αντιπαράθεση. Ακριβώς. Όταν η αντιπαράθεση όμως οδηγεί σε αναλγησία, τότε προφανώς απασχολεί τον κόσμο. Σίγουρα και εκεί έχει κάθε δίκιο και εμείς είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας από τη μεριά του ατομικά αλλά και όλοι μαζί συλλογικά σαν Δημοτική Αρχή να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης που μας επέδειξαν στις προηγούμενες εκλογές. Δυστυχώς εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, ούτε για φίλο, ούτε για κάποιον που έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, ούτε για κάποιον που συμφωνώ απόλυτα, ούτε για κάποιον που διαφωνώ μερικώς ή ολοσχερώς. Υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια όπως σε κάθε ομάδα, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Πολλές φορές ερχόμαστε σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το σημαντικό είναι αυτό να μεταξελεχθεί δημιουργικά και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για να δούμε λοιπόν. Κύριε Μπινιάκο, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Τίποτα, στο χέρι μας είναι. Απλά θα ήθελα, επειδή. Στο χέρι σας είναι, κύριε Μπινιάκο, ακριβώς όπως το είπατε. Στο χέρι σας είναι, αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Επειδή αναφέρεται για το ΤΑΠ, θα θέλω κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή πέρα από τα ανταποδοτικά, να μην κοιτάμε μόνο το δέντρο, όπως είπε και ο κύριος Παυτσόγλου, να δούμε και το δάσος. Νομίζω ότι διαφαίνεται πλέον και θα πρέπει να μπούμε πιο πολύ στη συζήτηση. Της παροχής φυσικού αερίου. Και την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στην Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουμε να λύσουμε τα απλά και χάνουμε όντως το μεγαλύτερο κομμάτι της ουσίας, γιατί αναλωνόμαστε ακριβώς σε πράγματα που δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε, κύριε Μπινιάκο. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνουμε, να μην ασχολούμαστε συνέχεια με αυτά τα ζητήματα. Να στο χέρι σας είναι και πάλι θα το ξαναπώ, να το τελειώσετε αυτό το θέμα ως Δήμος Καστοριάς. Και ατομικά και συλλογικά νομίζω πρέπει να δοθεί μια λύση για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αν θέλετε, και αυτό αποτελεί κομμάτι του οράματος που έχουμε μέσω του ΕΣΒΑ, να καταστήσουμε την Καστοριά ένα τόπο ελκυστικό. Τόπο που οποιοδήποτε, ακόμα και εντός και εκτός Καστοριάς, θα θέλει να έρθει, να ζει και να δημιουργεί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Μπινιάκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα νέα για τον καιρό. Άρα, η συννεφιά θα σημειωθεί αύριο στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι η ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.